Ο Νίκος Τηλιανού είναι δίπλα μου. MVP της αναμέτρησης, Νίκο. Είσαι ο MVP της αναμέτρησης. Λοιπόν, σπουδαία στιγμή για σένα. Πες μας λίγο, ως MVP του τελικού. Πώς νιώθεις? Αρχικά θέλω να πω ότι το σημαντικό είναι ότι κερδίσαμε ένα κύπελο. Αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα, ο MVP, ωραία. Είναι σίγουρα πολύ ωραίο να βγαίνεις MVP σε ένα τέτοιο αγώνα. Αλλά για μας το σημαντικό είναι ότι πήραμε ένα κύπελο. Για να βγει κάποιος MVP σίγουρα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα, όχι από τον ίδιο, από την υπόλοιπη ομάδα. Αυτό έγινε σήμερα. Παίξαμε ένα πολύ καλό αγώνα, κερδίσαμε δίκαια και πήραμε ένα τρόπαιο, το πρώτο της χρονιάς. Και η συνέχεια, Νίκο, πάτε για τον double. Ο στόχος αυτός είναι. Από την αρχή που ξεκινήσαμε φέτος την προετοιμασία, ο στόχος μας ήταν το πρωτάθλημα και το κύπελο. Είχαμε κάποια σκαμπανεβάσματα στη χρονιά, καταφέραμε να πάρουμε το κύπελο. Σίγουρα ο στόχος μας είναι το πρωτάθλημα, το οποίο θα είναι, πιστεύω, το πιο δύσκολο πρωτάθλημα των τελευταίων ετών. Είναι τρεις γύροι για να φτάσει στο πρωτάθλημα. Όλες οι ομάδες είναι σε πολύ καλή κατάσταση, έχουν δείξει ότι μπορούν να κερδίσουν οποιονδήποτε. Οπότε θα έχουμε πολύ δύσκολο έργο άμα θέλουμε να φτάσουμε και στο πρωτάθλημα. Ενώ βλέπαμε κάποια από τα καλάθια, είχες 5 στα 7 τρίποντα σήμερα. Πόσο άνετος ένιωθες στο παρκέ? Όπως είπα και πριν, για να βγει κάποιος MVP πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα στο παιχνίδι και κυρίως όχι από αυτόν. Κάναμε πολύ καλή δουλειά στην άμυνα, βρήκαμε σουτ ελεύθερα, ένιωθα καλά, τα έβαλα και πήγε καλά η βραδιά μας. Συγχαρητήρια, Νίκο, για το κύπελλο, για την ανάδειξη σου ως MVP και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.